Λοιπόν, ο Μάκης μου, καλησπέρα και πάλι. Βρισκόμαστε στον Πειραιά, διότι την Παρασκευή ξεκινάει η Ευρωλίγκα στο μπάσκετ με ντέρμπι αιωνίων, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Θα πούμε, θα ρωτήσουμε τον κόσμο ποιος πιστεύουμε ότι θα το κερδίσει, την άποψή του για τον Σλούκα, την άποψή του για το αν ο Σλούκας είναι ο Σπανούλης κτλ. Τα λέμε. Καταρχάς, τι ομάδα υποστηρίζεις, Κωνσταντίνε? Παναθηναϊκός. Ποια η γνώμη σου για το ντέρμπι της Παρασκευής στην Ευρωλίγκα? Έχει το πρώτο χέρι ο Ολυμπιακός, είναι πιο δεμένη ομάδα. Έχει παίξει με αυτούς τους παίχτες πολλά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός είναι ξεκίνημα καινούριο. Πιστεύω όμως στην πορεία να έρθουμε να αντιμετωπίσουμε τον Ολυμπιακό στα ίσα. Στα ίσα, Και όχι μόνο τον Ολυμπιακό, και γενικά οι ελληνικές ομάδες να χτυπήσουν την Euroliga και να ανέβουν πάλι στα σκαλιά που τους επιτρέπει η θέση τους. Για τον Σλούκα τι είσαι πεις? Σλούκας, καθαρά επαγγελματίας. Το συνεπήρε το συνέστημα και δεν μπόρεσε να, Λάστος, να το δείξει. Μας κάνει ποτέ να πάμε. Λοιπόν, πάμε. Το νούμερο 5 σήμερα βλέπω. Το βλέπεις το 5? Ναι, πεντάρι σήμερα. Βλέπω να σπάει μπάγκερ στο ποδόσφαιρο. Πάμε το βράδυ. Πώς? Πάμε το βράδυ να δείξουμε τίποτα. Πεντάρι. Το βλέπω παντού σήμερα. Πεντάρι. Παντού πεντάρι. Πιστεύεις, θα το ρωτήσω αυτό, ότι ο Σλούκας είναι ο νέος Σπανούλης? Όχι, ο καθένας έχει τη δικιά του φιλοσοφία και το δικό του παίξιμο, τη δικιά του προσωπικότητα. Άλλο ο Σπανούλης, άλλο ο Σλούκας, άλλο εσύ, άλλο εγώ. Την Παρασκευή έχουμε τον ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Τι βλέπετε? Νομίζω είτε έτσι είτε αλλιώς θα το πάρουμε. Θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Έτσι. Η άποψή σας για τον Σλούκα? Ο καθένας κοιτάει το σπίτι του και εμείς το δικό μας. Πολύ ωραίος. Πιστεύεις ότι ο Σλούκας είναι ο νέος Σπανούλης, όπως λένε? Όχι, ούτε καν. Ούτε καν, Φάνηκε αυτό. Είχε δύο φορές την ευκαιρία στο Final Four να πάρει την ομάδα πάνω του και δεν πήρε τίποτα. Πολύ ωραία, μας κάλυψε απόλυτα. Άμα έχει κανένα αριθμό για καζίνο, τίποτα. Κανένα αριθμό για καζίνο, για σήμερα. Όπα. Δεν τα έχουμε. Τι έγινε, μεγάλο. Βλέπετε την Παρασκευή στο ντέρμπι στην Ευρωλίγκα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό? Κοίταξε, σίγουρα θα είναι διαφορετικό το παιχνίδι, δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε στη Ρόδο. Πιστεύω ότι θα είναι κλειστό μάτς, θα πάει στους 5-6 πόντους, δύσκολο να ξεφύγει, να πάει σε διαφορές μεγάλες. Κλείνω προς τον Ολυμπιακό. Πάλι προς τον Ολυμπιακό, Ναι. Μεταγραφή του Σλούκα πώς σας φαίνεται? Μεταγραφή του Σλούκα, ο άνθρωπος επέλεξε αυτό που είναι το πιο σωστό, γιατί είναι επαγγελματίας. Είναι καθαρά επαγγελματικό σπορ, οπότε ο καθένας στη θέση του και εμείς ακόμα που συζητάμε αυτή τη στιγμή εδώ θα το έπαιρνε με βάση τα χρήματα που του δίνονται εκείνη τη στιγμή. Είναι ο Σλούκας ο νέος Σπανούλης αντίστοιχα? Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση, με το χέρι στην καρδιά, καμία σχέση. Είναι τελείως διαφορετικές εποχές, τελείως διαφορετικό το παιχνίδι εκείνης της εποχής με αυτή της εποχής, δεν μπορεί να συγκριθεί, αλλά όχι ότι δεν μένει στην ιστορία να έχει γραφτεί η μεταγραφή του και η μετακίνησή του από τη μία ομάδα στην άλλη. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι το ίδιο. Είναι πολύ μεγαλύτερη και την περίοδο που έγινε η μεταγραφή του Βασίλη στον Ολυμπιακό από τη μεταγραφή του Σλούκα στον Παναθηναϊκό. Την Παρασκευή έχουμε πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα, παίζουν δύο ελληνικές ομάδες. Ένα από τα μεγαλύτερα τέρμπι στην Ευρώπη, στον κόσμο. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Ποιος πιστεύετε θα κερδίσει? Ολυμπιακός. Όχι ότι είμαι Ολυμπιακός. Τι είστε? Παναθηναϊκός. Όχι. Εγώ είμαι Ολυμπιακός και θα κερδίσει Ολυμπιακός. Είναι τεράστια διαφορά των ομάδων. Και οι μεταγραφές όλες αυτές που γίνανε. Ο Παναθηναϊκός θέλει 3-4 μήνες για να δέσει η ομάδα και αν δέσει. Γιατί δεν σημαίνει ότι ταιριάζουν οι παίχτες. Δεν σημαίνει ότι όταν παίρνεις καλούς παίχτες ότι θα ταιριάξουν και θα κάνουν ομάδα. Και δες ας πούμε τους Bucks. Παίρνουν κάθε χρόνο παιχταράδες και δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα, ακριβώς. Ο Σλούκας, μεταγραφή πώς σας φάνηκε? Ο Σλούκας είναι καλός παίκτης. Είναι ο νέος Σπανούλης? Όχι. Δηλαδή η παλιά τετράδα Παπαλουκάς, Σπανούλης, ο Διαμαντίδης και ο Γιαννάκης, οι κατεξοχήν playmakers, δεν θα ξαναβούν ποτέ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κάντε παιδιά και τη ρουλέτα, γιατί έχουμε χάσει πολλά λεφτά αυτές τις μέρες. Έχετε χάσει. Επειδή θα πάμε καζίνο το βράδυ, αν έχουμε κανένα νούμερο, θα πάμε. Α, δεν παίζουμε. Ο ένας, τι δύο, έτσι έρχεται τώρα στο μυαλό. Το 15. Το 15. 15, 15. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Την Παρασκευή έχουμε το ντέρμπι αιωνίων πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα, στο μπάσκετ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Ποιος πιστεύεις θα κερδίσει? Ολυμπιακός. Γιατί το λες αυτό? Γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Έχει καλύτερα playmaker Ολυμπιακός? Κοίταξε, οι μεταγραφές, η αλήθεια είναι που έκανε ο Γιαννακόπουλος τελευταία ήταν όντως καλές. Εγώ το ξέρουμε, για πάμε. Ναι, ναι, όχι, είμαι διαβασμένη. Okay. Αλλά θεωρώ ότι μπορούμε καλύτερα. Είμαστε πιο δυνατή ομάδα. Έχουμε οικογενειακό κλίμα μες στην ομάδα. Και αφού ξέρει λοιπόν και ασχολείσαι από ό,τι βλέπω. Ασχολούμαι σε ένα επίπεδο, δεν προλαβαίνω. Για τη μεταγραφή του Σλούκα, τι είσαι να πεις? Όχι, όχι, θα σου πω. Τώρα ξύνει το καλό. Γιατί? Όχι, περιμένω. Εντάξει, εγώ τι να σου πω για τη μεταγραφή του Σλούκα τώρα, ότι αποφάσισε. Άμα πάει, παίρνει καλύτερα λεφτά. Δεν το μου πες, θα σου πω. Αυτό, εντάξει, να σου πω. Αυτό πεις. Τι άλλο να σου πω. Ωραία. Είναι ο Σλούκα ο νέο Πανούλη? Όχι, σε καμία περίπτωση. Παραγία μου, τι είπα, Όχι, είναι εξαιρετικό ο Σλούκα. Εμένα μου άρεσε και μου αρέσει. Αλλά όχι, δεν θεωρώ ότι είναι ο Σπανούλη. Ο Σπανούλη ήταν εξπέ στην εθνική. Σωστά. Πήγε σαν τροπονητή. Καλή αρχή. Έκλεισε. Και ένα νούμερο για το καζίνο που θα πάμε σήμερα. Το 29. Το 29. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Άρχοντα και έχουμε ερώτηση. Την Παρασκευή έχουμε μπάσκετ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τι θα πούμε? Την αλήθεια. Την αλήθεια. Για πες την αλήθεια. Από εδώ μέχρι το σεφ είναι η αλήθεια. Το θρύλο θα πούμε. Τι θα πούμε, ρε παιδιά, ρε παιδιά. Είναι ένα πράγμα που φαίνεται μόνο. Τι κάνει νιάου νιάου σε κεραμίδια να πούμε. Ολυμπιακός δηλαδή. Βέβαια. Εύκολο διπλό, πιστεύεις? Για πλάκα, ναι. Να σου πω τώρα, η μεταγραφή του Σλούκα πώς φάνηκε? Μακάρι να μην το μετανιώσει. Μακάρι να μην το μετανιώσει. Άμα δεν το μετανιώσει, θα πρέπει να περπατάσει ο Παναγιώτη. Μακάρι να μην το μετανιώσει. Μακάρι να το μετανιώσει. Επειδή είναι καλό παιδί, το λέω. Γι' αυτό το λέω. Επειδή είναι καλό παιδί, καλό χαράκτη. Αλλά μακάρι να μην το μετανιώσει με αυτό που έκανε. Έφυγε. Από πού φεύγει, να μην. Από το παλάτι και πα, πού να πα. Στο εξοχικό. Είναι ο Σλούκα, ο νέο Πανούλη. Δεν είναι. Είναι. Εσύ τι πιστεύει? Όχι. 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 Δεν είναι. Καθόλου. Σοβαρά. Και ένα νούμερο για το καζίνο το βράδυ που θα πάμε σήμερα σαν ομάδα. Ομάδα, το 7. Ποιος πιστεύεις θα κερδίσει? Πλάκα μας κάνει. Γιατί ήρθες εδώ, ρε φίλε? Να φας για να κάνεις ερωτήσεις. Κοίτα, κεράσεις φαγητό και να κεράσεις φαγητό. Να κεράσεις και απαντήσεις. Γιατί επειδή ήρθες εδώ πέρα με την κάμερα για να μην κρίνω, κεράσω. Αυτό. Έτσι πάτε και τρώτε εσείς τσαπά. Αυτή είστε. Τι βλέπεις? Τι βλέπω? Ποιος θα κερδίσει? Ποιος άλλος? Για πες. Ο Ολυμπιακός. Σίγουρα. Τι εννοείς, ρε φίλε? Παιδι, τι είναι το παιδί? Να σου πω. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μία ερώτηση. Για το σαββατιάτικο ντέρμπι, το Παρασκευή, πότε είναι? Παρασκευή. Παρασκευή. Παραθυναϊκός Ολυμπιακός. Ναι. Δύσκολα τα πράγματα. Θες να μας εξηγήσεις? Ο Σλούκας είναι ο νέος Πανούλης. Ο Σλούκας δεν είναι καν Πανούλης. Είναι ο νέος Πανούλης. Όχι, δεν είναι. Πώς φάνηκε η μεταγραφή? Πετυχημένη. Καλά πήγε. Συγχαρητήρια στον Άταμαν Αμάν. Άταμαν Αμάν, στον Άταμαν Αμάν. Την Παρασκευή μου τον τέλειπε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ποιος πιστεύει θα κερδίσει? Έτσι όπως το λες, φίλε, μόνο Ολυμπιακός θα κερδίσει. Δεν συγκεντρίζεται η συμπεριφορά σου με την μπλούζα. Ναι. Αλλά Ολυμπιακός θα κερδίσει. Κάπου παρατήσουμε. Μικονάρα, ναι. Μικονάρα, ναι. Εύκολα ή δύσκολα? Πανεύκολα, φίλε. Πανεύκολα. Βέβαια. Φάνηκε αυτό από το προχθεσινό. Βλέπεις και πόντους διαφορά? Δεν μπορώ να το δω και αυτό, φίλε, είπαμε. Εντάξει, πώς θα το δω. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Πάνω κάτω το βλέπω, ναι. Πάνω κάτω το βλέπω. Διαφορά πόντων. Πολλούς. Πολλούς. Ο Σλούκας θα παίξει καλά, πιστεύεις? Ο Σλούκας δεν θα παίξει καν. Δεν θα παίξει καν. Ναι. Είχαμε Σλούκα. Δυστυχώς. Θέλει να το μετανιώσει για τη μεταγραφή? Το έχει μετανιώσει ήδη, φίλε. Το έχει μετανιώσει ήδη. Για εδώ τώρα δεν έχουμε μείνει και πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα να φάω το οπωσδήποτε τη φωλιά Κοντόπουλο. Το οποίο τα πενελή είναι τα καλύτερα. Τα ξέρει όλα και ο πρωθυπουργός εκεί που έχει φάει 6 είναι μέχρι τώρα. Σπαναγωτηρόπιτα με μίλκο συνιστούμε πάντα σε όλο τον κόσμο λόγω εκλογών. Έτσι. Συνάμον. Με μίλκο φράουλα. Θα το φας? Το φάω. Θα το κάνεις αυτό το ρίσκο. Το λάδο. Ναι, ναι, θα μας πεις και τους πόντους μετά που θα γίνει διαφορά. Θα τους πω.
Thank you.